Εθνικών. Και ρωτάει ένας κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος παρακολουθεί τη συζήτηση. Εντάξει, καταγγέλουμε. Η χώρα δεν ζει με χωρίς δανεικά. Από κάπου πρέπει να πάρουμε λεφτά. Όχι. Πέραν το... Εκτός χώρα... αν θεωρείτε ότι δεν πρέπει να. Η χώρα πρέπει να μάθει να ζει καταρχήν χωρίς δανεικά. Για όσο την αφορά, την ιδία. Έτσι. Εντάξει, σωστό είναι αυτό. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να υπάρχουν κόψιμο από δαπάνες, mm-hmm. από όλους αυτούς τους συμβούλους που πληρώνουμε, τις επιτροπές κτλ. Τα οποία τα μαζεύουμε όλα. Φτάνουν αυτά. Τα μαζεύουμε όλα. Ωραία. Είναι ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι οι κοιμόμενοι λογαριασμοί στις τράπεζες. Οι οποίοι τις παίρνουν τραπεζίτες. Στα 15 δις για να καταλάβετε. Τα λεφτά που έχουν φύγει έξω. Τα λεφτά που θα γίνει έξω. Δίνουμε ασυλία. Δύο χρόνια, με συγκεκριμένα όμως, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή μην είναι από ναρκωτικά, από εμπόριο όπλων ή από αμνηστία, δηλαδή, όπως λέγει ο κύριος Σαμαράς. Αμνηστία, για δύο χρόνια, με συγκεκριμένο σχεδιασμό, για να μπουν στην χώρα. Μετά, κάνουμε ειδικό φορολογικό καθεστώς στα νησιά και στην παραμεθόριο. 10% φόρος. Πλαφών. Ενιαίο. Ενιαίο. Σε όλα, στα πάντα. Προσέξτε, στα πάντα. Στα νησιά και στην παραμεθόριο. Και όσες εταιρείες φέρουν τη βάση τους στην Ελλάδα και επενδύσουν 5% για 10 χρόνια mm-hmm. με 50% προσωπικό ελληνικό. Άρα. Δηλαδή, για να σας τα πω έτσι πιο ανοιχτά, εμείς θέλουμε τα λεφτά που είναι στο Λουξεμβούργο, στην Ελβετία και, και στους φορολογικούς παραδείσους να τα φέρουμε στα ελληνικά νησιά και στην παραμεθόριο. Και όλα αυτά τα στοιχεία θα έχουν έδρα τη μεγίστη. Mm-hmm. Και γιατί να έρθουν τα λεφτά? Καταλάβατε, καταλάβαμε. Γιατί να έρθουν τα λεφτά εδώ? Διότι τα περισσότερα από τα λεφτά αυτά, τα οποία έχουν φύγει από την Ελλάδα, ουσιαστικά είναι Ελλήνων. Και δεν μιλάω για τα λεφτά που πήγαν τα σεντούκια. Που αυτά τα λεφτά από τα σεντούκια είναι λεφτά τα οποία τα πήραν και πεθαρά μου μπορεί να πήρε από την τράπεζα 3.000 και τα βάλε. Γιατί φοβήθηκε και άκουσε την τηλεόραση. Όλοι μας κάνανε, όλοι κάνανε κάποια διακίνηση όσοι είχαν λεφτά. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην αγορά. Από αυτά δηλαδή που φύγανε, από τα 270 δις που είχαμε, έχουν φτάσει 120. Τα 150 δις αυτά είναι κάπου έξω. Ας πούμε ότι αυτό μπορεί δεν να γίνει, κύριε Καμένε. Στην Ελβετία, αυτό που ρωτάει ο περισσότερος κόσμος. Έτσι γίνεται η ανακεφαλός του τραπεζών. Πώς θα ζήσουμε την επόμενη μέρα χωρίς τα δανεικά? Θα ζήσουμε την επόμενη μέρα. Και αν εσείς μπορείτε να εγγυηθείτε ότι αυτό θα γίνει πράξη. Το είπαμε και πριν. Θέλουμε να το κάνετε καθαρό. Το εγγυώμαι προσωπικά. Ότι. Πρώτα απ' όλα δεν θα είναι εύκολη η επόμενη μέρα, έτσι. Εγώ δεν λέω αύριο θα κάνουμε. Η χρηματοδότηση από πού θα είναι, κύριε Καμένε? Σταματάει το μνημόνιο. Η επόμενη δόση είναι 29 δισεκατομμύρια. Εσείς πού θα βρείτε αυτά τα χρήματα για να ζήσετε? Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά των κογκλήφων, κύριε οικονόμου. Με ενδιαφέρει ο ελληνικός λαός. Τα λεφτά του κογκλήφου στα παλιά μου τα παπούτσια. Θα πληρώσω πρώτα τους Έλληνες. Δεν μπορεί να έχω 485.000 παιδιά στο όριο της στόχης αυτή τη στιγμή. Πάρτε την έκθεση UNICEF που δεν το βγάλει κανένα κανάλι. 485.000 παιδιά έχουν φτωχύνει, πεινάνε. Πεινάνε παιδιά Ελληνόπουλα. Δεν θα πληρώσω εγώ τον κογκλήφο που λέει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Εγώ σας λέω δεν τον πληρώνω. Θα τα βρω λοιπόν από αυτά που έχουμε. Από αυτά που εισπράττουμε. Αυτά που εισπράττουμε. Πάτε σε μια αλλαγή της φορολογικής πολιτικής για παράδειγμα, θα φορολογήσετε την Εκκλησία? Η Εκκλησία φορολογείται καταρχήν όσον αφορά τα κίνητα που έχει. Όχι τα κίνητα. Εκεί που έχει εισοδήματα θα τη φορολογείται. Φορολογείται ήδη. Φορολογείται ήδη. Έτσι. Λέμε επιπλέον. Και μάλιστα φορολογείται και δίκαια. Άρα δεν έχει περαιτέρω. Φορολογείται και δίκαια. Εσείς λέτε λοιπόν. Θα πάτε σε αύξηση του φόρου στα υψηλότερα εισοδήματα. Μέχρι 25%. Δεν έχει παραπάνω. Τα λεφτά θα φύγουν στο εξωτερικό. Όπως έχουν φύγει και οι Ελληνίδες. Από πού θα μπουν τα λεφτά? Λοιπόν, αυτό ψάχνω να βρω. Όσο χαμηλότεροι είναι οι φόροι, τόσο περισσότερο προσελκύσεις επενδύσεις. Πάμε στα δάνεια, τόσο κύριε Καμένε. Θα πληρωθούν. Κύριε Καμένε, έτσι, μιλάτε για. Δάνεια. Στα δάνεια λοιπόν, μιλάτε για κούρεμα. Θα πληρώσουμε αυτά που μπορούμε και όπως μπορούμε. Στις τράπεζες. Πρώτα θα πληρώσουμε. Όχι. Αλλά... Θα πληρώσουμε πρώτα τον ελληνικό λαό. Τους μισθούς, την τάξη, την υγεία και την παιδεία. Όχι, μετά στο πρόγραμμά για κούρεμα δανείων φυσικών και νομικών προσώπων. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ που έχω σημαίνει... στην τράπεζα. Να σας πω τι σημαίνει. Να σας πω τι σημαίνει. Τρόπο. Σημαίνει ότι η απάτη η οποία έκανε η σημερινή συγκυβέρνηση, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. δηλαδή πήρανε τα ασφαλιστικά ταμεία, τα λεφτά από τα πανεπιστήμια, λέει μια για παιδί, από τα νοσοκομεία και υποχρεώσαν να τα πάρει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και τα κόψαν τα χέρια. Αφού τα πήγαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, μετρητά, γκάς. Τι κάνανε? Τα μετατρέψαν από μόνοι τους σε ομόλογα. Ενώ ξέρανε ότι τα λεφτά αυτά θα κουρευτούν κατά 50%. Χωρίς mm-hmm. να πάρουν το 30% την προκαταβολή που πήρανε οι ξένες τράπεζες. Εδώ λοιπόν ληστέψανε τον ελληνικό λαό, το μετοχικό ταμείο στρατού, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, mm-hmm. τα επικουρικά ταμεία, τα πάντα. Και αυτό είναι απάτη. Εμείς λοιπόν τι λέμε σε αυτά τα οποία κουρέψαν παράνομα, τα ομόλογα. Τον ομολογιούχο. Τι θα του κάνετε αυτού, δώστε τα λεφτά πίσω. Θα πάρουν πίσω. Από πού? Ομόλογα με ρήτρα γης. Mm-hmm. Περνάει όλη η γη. Ναι. Που είναι στο δημόσιο και σε δήμου, σε δέκος ούτω καθεξής, περνάει στη Νέα Ελληνική Επενδυτική Τράπεζα. Mm-hmm. Διαβάστε το πρόγραμμά μας. Mm-hmm. Αξίζει τον κόπο. Τώρα. Για το λόγο σας. Το λέω για τους να το δούμε λίγο και πάλι επιστρέφοντας και να κλείσουμε αυτό. Εμείς λοιπόν θα πληρώσουμε πρώτα τα Ελληνόπουλα που πεινάνε. Θα πληρώσουμε πρώτα
εσωτερικά, αφού αλλάξουμε και το κράτος, θέλει αλλαγή εντελώς στη δομή του κράτους. Δηλαδή, εσείς θα πληρώσετε, αλλά ταυτόχρονα θα καταργήσετε όμως και την ισχύουσα φορολογία. Δηλαδή, δεν έχει χαράτσι που φέρνει 2,5 δισεκατομμύρια. Μα δεν μπορεί να τα αποκριθεί κανένα. Την καταργήσετε. Θα το καταργήσετε. Καταργούμε κάτι. Να ξέρει ο κόσμος. Θα καταργήσετε το φόρο και τα ακίνητα. Mm-hmm. Θα καταργήσετε τη βαριά φορολογία. Θα μειώσετε το ΦΠΑ. Θα μειώσετε το ΦΠΑ. Ναι. Και εκτιμάτε ότι θα υπάρχουν χρήματα για να καλύψουμε τις ανάγκες και να ξεπεράσουμε για να μην έχουμε ανάγκη να πληρώνουμε τα δανεικά, το τίποτα. Σας είπα ένα παράδειγμα. Ναι, εγώ πιστεύω ότι με 2% φόρο για τη γονική παροχή θα γίνουν πολύ περισσότερες μεταβιβάσεις που θα εισπράξει το κράτος πολύ περισσότερα από ότι με το 30%. Ωραία, αυτό είναι η δικιά σας εκτίμηση. Τώρα, αυτό λοιπόν. Αυτό δεν εκτίμηση δική μου μόνο. Είναι αυτό που γινόταν μέχρι το 2009 που υπήρχε αυτό το ποσοστό του φόρου για τη γονική παροχή και αυτό που γίνεται σήμερα. Λοιπόν, οικοδομή. Όσο πέφτει χαράτσι στην οικοδομή για να πληρώνουν στοχογλύφους, το αποτέλεσμα είναι κανείς να μην χτίζει. Δεν δουλεύουν εργάτες. Δεν δουλεύουν εργολάβοι. Δεν δουλεύουν λεπτολόγοι. Αλλά το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας μπορεί να παραμείνει η οικοδομή και ο τουρισμός. Οικοδομή, τουρισμός, ναυτιλία. Ναι, και η ναυτιλία. Ναυτιλία. Όπως είναι. Μα αυτό είναι. Και από εκεί πέρα ενέργεια. Η ενέργεια, όλα τα κονδύλια που έρχονται από το ΕΣΠΑ τα πάνε στο πρόγραμμα Ήλιος. Μέσα στο μνημόνιο. Ναι. Τους βάλανε τους δύο συγκυβερνήτες, τους συνενόχους, τη συμμορία που κυβερνά τον τόπο αυτή τη στιγμή, το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, να υπογράψουν ότι μέσα στο μνημόνιο δεσμεύονται για το πρόγραμμα Ήλιος. Mm-hmm. Το πρόγραμμα Ήλιος έχει 200.000 στρέμματα που θα πάρουν οι Γερμανοί όπου επιλέξουν. Ξέρετε που θα τα επιλέξουν. Ωραία. Εκεί που υπάρχει πρωτογενής παραγωγή. Και να σας πω και κάτι. Το Κόντους Αλεμεντάριους που απογορεύεται τη σπορά. Είναι μαζί με αυτά τα νέα τάξη πραγμάτων. Εκεί θα σταματήσουν και την ερώτηση που κάνουμε σε όλους. Έρχεται η σειρά σας, έρχεται η σειρά σας να, πάρετε, ναι, να πάρετε την εντολή τη διερευνητική. Μιλάτε με όλους, μιλάτε με το ΠΑΣΟΚ, μιλάτε με τη Νέα Δημοκρατία ή μιλάτε μόνο με τις αντιμνημονιακές. Ακόμα και αν δεν έρθει η σειρά του. Αν το καλέσουν οι άλλοι. Ναι, όχι. Το καλέσουν οι άλλοι. Εγώ σας λέω ότι Δευτέρα το πρωί θα έχει καταρρεύσει μεταπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία θα έχουν ουσιαστικά πετάξει από πάνω τους δύο συνεταίρους, τον Βενιζέλο και τον Σαμαρά. Ναι. Από εκεί και πέρα. Άρα, τι κάνετε οι υπόλοιποι. Από εκεί και πέρα. Οι βουλευτές οι οποίοι θα εκλεγούν, εκλέγονται από πολίτες, πολλούς πολίτες, τους περισσότερους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν ποια είναι η κατάσταση. Και χθες μου είπε στην άκρη ότι κλέγονται. Δεν εκλέγονται μόνο τους. Υπάρχει μια θεσμική διαδικασία. Εκλέγονται μέσα από μια, κάτω μια ομπρέλα οι βουλευτές. Εκεί λοιπόν στη Βουλή, όταν θα δουν το πρόγραμμα το οποίο έχουν καταθέσει. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρουν ψήφο εμπιστοσύνη. Κύριε Πρόεδρε μου, όχι, άλλο ρωτάω. Μπορεί να πάρετε ψήφο εμπιστοσύνη. Ναι. Όντως, εγώ άλλο ρωτάω. Λέω, οι ανεξάρτητοι Έλληνες παίρνουν στα χέρια τους την διερευνητική εντολή. Με ποιους συζητούν, θα πάτε στη Νέα Δημοκρατία να τους πείτε, παιδιά, εμείς έχουμε αυτό το πρόγραμμα. Θέλετε. Στο Πασόκ, παιδιά, εμείς έχουμε αυτό το πρόγραμμα. Θέλετε. Αυτό. Ή θα απευθυνθείτε στο ΚΚΕ, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Δημοκρατική Αριστερά. Αυτό που είπατε, ούτε νεκρό με του μεγάλου ισχύει. Και δεκαμένη έχει αλλαγή στη Βουλή. Ναι. Βεβαίω και είναι πριν τη Βουλή, λέω. Δηλαδή με του δύο μεγάλου στη Βουλή. Στη Βουλή, μα κοιτάξτε, υποχρεωμένο να το στείλω γιατί το πρόγραμμα. Με δεν πρόκειται να κάνει. Εάν έρθει ο κύριο Σαμαρά και κάνει. Δεν τα νούμερα, κύριε Καμένη. Αν έρθει ο κύριο Σαμαρά και κάνει άλλη μια κολοτούμπα. Και πει ότι ψηφίζω αυτό που λένε οι ανεξάρτητοι Έλληνες ότι κάναμε λάθος και ζητούμε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Εγώ σας λέω ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν με τους άλλους να κυβερνήσετε. Εγώ δεν λέω ότι βγαίνουν. Εάν αποκλείσετε τους δύο μεγάλους. Πού ξέρετε πώς βγαίνουν. Σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε τώρα, τι μας ξέρουμε. Αυτά που ξέρουμε. Και εσείς τα ξέρετε. Κύριε Οικονόμου, να σας πω κάτι. Έχω μετρήσεις. Και εγώ μου στέλνουν. Δεν πληρώνουν. Να σας πω κάτι. Απαγορεύεται η ιστορία των μετρήσεων. Να τα πούμε τώρα. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν οι μετρήσεις διαδικτυακές. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι μετρήσεις. Όπου σας δείχνουν να ξεφουσκώνετε. Προσέξτε. Καλά, ξεφουσκώνουμε το γράφει ο Παπαγιάννης στο Φήμοτρο. Ναι, εντάξει. Καλά, εγώ δεν λοιπόν, μην μαλώνετε, ρε παιδιά. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι. Πολιτικά το αν φουσκώνουμε ή δεν ξεφουσκώνουμε, εγώ ένα ξέρω. Ότι εμείς περπατήσαμε όλη την Ελλάδα και θα συνεχίσουμε να την περπατάμε μέχρι την Κυριακή. Κύριε Πρόεδρε μου. Ότι εμείς περπατάμε και χαιρετάμε τους Έλληνες πολίτες. Αυτό ρωτάει ο κόσμος εδώ. Αν δείτε τα εκατοντάδες μηνύματα, με ποιον θα πάτε. Θα σας το πω. Θα έρθουν αυτοί μαζί μας. Λοιπόν, δηλαδή θα σας το πω. Μπορεί να είμαστε δεύτερο, μπορεί να είμαστε τρίτο κόμμα. Θα έχουμε διερευνητική εντολή. Και θα πάμε. Θα ζήσουμε αυτό μαζί μας. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε. Με αυτό σας ρωτάω. Η Νέα Δημοκρατία. Ας πούμε, αν πάρει. Θέλετε να σας απαντήσω. Μισό λεπτό. Όχι, δεν θα πάει στο ΚΚΕ. Είναι προφανές ότι δεν πάει να μιλάει στο ΚΚΕ. Το ΠΑΣΟΚ επίσης δεν πρόκειται να πάει στο ΚΚΕ. Το ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Εσείς με ποιον θα μιλήσετε. Εμείς θα καλέσουμε όλους τους Έλληνες πολίτες και τους βουλευτές Έλληνες, τους 300, και θα τους πούμε αυτό το πρόγραμμα μας. Θέλουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν γίνεται έτσι. Δεν θα πάτε στη Βουλή, όπως λέγει ο κύριος Τσίπρας, και θα ζητήσετε ψήφο εμπιστοσύνης. Βεβαίως. Χωρίς να έχετε μιλήσει με τους αρχηγούς των κομμάτων. Μα τι να μιλήσουμε, ποιο να μιλήσουμε, θα είναι αρχηγή των κομμάτων μέχρι Δευτέρα. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως θα είναι αρχηγή. Θα είναι αρχηγή των κομμάτων. Τι θα είναι, κύριε Τσίπρα. Αυτό το λέω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε και κάτι άλλο. Επειδή σας μίλαγα για τις μετρήσεις. Εγώ ξέρω ότι εμείς, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, όλοι οι υποψήφοι και υποψήφοι, τους οποίους ευχαριστώ δημόσια. Τώρα που κλείνει η προεκλογική περίοδος. Ναι. Και ευχαριστώ και αυτούς που κατέθεσαν σε δημόσια διαβούλευση και δεν επιλέγησαν. Ναι.
Εμείς περπατάμε στον δρόμο και μιλάμε με τους πολίτες. Τα κόμματα της συμπολίτευσης, ναι, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, για να κάνουν εκδήλωση, πάνε σε καφετέρειες από την πίσω πόρτα ή σε κλειστά σπίτια. Ναι. Ο ελληνικός λαός δεν τους θέλει. Τους θέλουν οι δημοσκόποι και κάποιοι που πληρώνονται για να βγάζουν τις δημοσκοπήσεις. Κυριακή κοντή γιορτή. Είστε καλά. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Αληθώς. Πάλι ακόμα ρε παιδιά. 40 μέρες. Δεν ξέρω. Καλημέρες με κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Καλή ευτεριά.